Hi guys, Promos 251, Middle East Adon. Μέσα Ανατολή είμαστε σήμερα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το φορτίο. Να φορτώσουμε και μετά θα βγάλουμε δρομολόγιο. Να δούμε πού θα πάμε. Τουρκία είμαστε εδώ και θα κατέβουμε Ισκεντέρουμ. Ισκεντέρουμ είμαστε και θα κατέβουμε. Πού θα κατέβουμε? Τρίπολη. Κάπου προς τα εκεί. Λοιπόν, μάγκες μου, Ρενό και πάλι Ρενό σου λέω. Οπα. Τι είναι αυτό? Ποιος το έβαλε αυτό ρε φίλε? Και αυτό το έχουμε καβαλήσει εδώ. Το Ford. Πήρα το... το μερσεντικό που καβαλάγαμε πριν, που το κάνανε αναβάθμιση για την 1.39. Ακόμα είναι πολύ βαρύ. Δεν ξέρω γιατί. Στην προηγούμενη έκδοση που ήταν βαρύ, πήγαινε με 55-60 FPS. Αυτό εδώ δεν είναι μπαγκάκι στα φανάρια. Για όσους έχουν παίξει το DLC αυτό, ξέρουν τι είναι. Έτσι είναι τα φανάρια στην Τουρκία, μάγκες. Και τώρα, παρόλο που είπαν ότι το κάνανε optimization για να παίζει καλύτερα σε πιο αδύναμους υπολογιστές, δεν ξέρω ρε φίλε, τι να πω, δεν μου άρεσε. Όχι, δεν μου άρεσε, το μόντο τα σπάει. Και εδώ τώρα έχουμε, τώρα τι πάμε, με 43 FPS πάμε. Εδώ είμαστε. Cargo Market. Εδώ είμαστε φίλε. Θα συνεχίσουμε εμείς, δεν θα πάμε λατάκια μόνο. Θα πάμε, θα κατέβουμε Τρίπολη κάτω να τη δούμε όλη αυτή τη διαδρομή που βάλουνε τώρα. Κάτσε τώρα να δούμε εδώ, θα μας πάρει. Πού μας βάζει ρε φίλε εδώ να φορτώσουμε? Α, πίσω. Και ναι, όχι δεν μου άρεσε, το μερσεντικό τα σπάει. Στην προηγούμενη έκδοση το γούσταρα πάρα πολύ, αλλά... πολύ κόλλημα. Εν τω μεταξύ τώρα τι έκανα εγώ? Έβαλα το OBS να κάνω εγγραφή. Τώρα τι θα βγει, ένας θεός ξέρει. Τελικά αυτό με τον ήχο ήταν όντως το GeForce Experience με το Shadowplay. Με το OBS που έκανα κάτι δοκιμές την προηγούμενη εβδομάδα, πάνε όλα μια χαρά. Απλά το πρόβλημα που έχει το OBS είναι κάτι άλλα χαζά. Όλα έχουν τα χαζά τους ρε φίλε. Ένα καλό πράγμα δεν μπορούμε να βρούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Υγιεινά κοτόπουλα Ιωαννίνο Νιτσάκος στη Μέση Ανατολή. Σε ποιο να το πεις και ποιος να το πιστέψει. Και εγώ όμως όταν το δοκίμασα το μερσεντικό έκανα βλακεία. Τη βλακεία. Το έβαλα σε προμότς, βράδυ, με όλα τα φώτα ανοιχτά, με μεγάλη σκάλα,
Μέσα σε πόλη. τι να κάνει ρε φίλε, να πούμε το... Τι να κάνει το... και η κάρτα γραφικών. Εν τω μεταξύ η κάρτα γραφικών τώρα που κάνει το OBS εγγραφή χτυπάει 90-95%. Ο επεξεργαστής 0,6 λέει, κοιμάται. Α, και ναι, αυτό που δεν μου άρεσε στο mod, δεν είναι το mod, το mod είναι μοντάρα. Εδώ τι πατάμε τώρα για να φορτώσουμε, ξέχασα ρε φίλε. Να. Δεν μου άρεσε ο ήχος. Βάζω να παίξω. Λοιπόν, κάτσε να φτιάξουμε μια τη διαδρομή, να τη δούμε εδώ πέρα και θα τα πούμε μέσα. Ήταν πολύ δύσκολο και εδώ πάνω να βρω δρομολόγιο. Ήθελα με ιδιόκτητη καρότσα. Θα φύγουμε δηλαδή από Ισκεντέρουν. Ισκεντέρουν τελικά, όχι Ισκεντέρουν. Από το Ισκεντέρουν εδώ της Τουρκίας. Θα κατέβουμε κάτω για Αντάκια. Εδώ περάσουμε μέσα από την πόλη. Σύνορα, μετά θα πάμε Λατάκια. Εδώ τι είναι αυτά ρε φίλε. Κάτι είπαν αυτοί για viewpoint εδώ. Ή στο για τον Καναδά που θα βγάλουν. Κάτσε να πάμε από εδώ. Μπάσκε. Και μόλις παραδώσουμε εδώ θα την κάνουμε τη βόλτα μας μέχρι Τρίπολη κάτω. Να δούμε και αυτό το κομμάτι που προσθέθηκε τώρα. Τι προσθέθηκε τώρα είπαμε. Ισκεντέρουν. Αντάκια. Λατάκια. Και Τάρτους. Αυτά εδώ προσθέθηκαν στο 251 στη Μέση Ανατολή. Μήπως ήταν και αυτό εδώ, όχι, αυτό περάσαμε στην προηγούμενη έκδοση. Για να δούμε, μέσα Ανατολή δεν πήγαμε καθόλου. Και ο ήχος από το μερσεντικό, δεν ξέρω αν έκανα εγώ καμιά βλακεία. Αλλά τι βλακεία να κάνω κι εγώ, συνέχεια αυτό το ίδιο πράγμα λέω, αλλά... Εντάξει, εγώ όπως τα βάζω, τα mod τα βάζω μια ζωή, δεν κάνω τέτοιες αλλαγές μεγάλες να... Να δημιουργούνται τέτοια σκηνικά, τουλάχιστον με τον ήχο φορτηγού. Άλλαξα και τη σειρά εκεί σε ένα-δυο mod μπάσκε, αλλά τίποτα φίλε. Ο ήχος ήταν χειρότερος από ότι είναι αυτός εδώ τώρα του... του Renault. Αλλά τι παρατήρησα. Κατέβασα έναν ήχο του Piva εδώ για το Renault, γιατί δεν μου άρεσε αυτό εδώ που έκανε. Και μόλις έβαλα τον ήχο του Piva, άρχισε να βαράει το Ρενό πολύ μπάσα ο ήχος. Λες και είχα ανοίξει τα μπάσα στα ακουστικά. Και λέω ρε φίλε θέλω να μας τρελάνουν αυτοί. Μπαίνω λίγο στις ρυθμίσεις. Στις ρυθμίσεις κάτσε να δεις. Γιατί. Κοίτα εδώ που τα έχω ρε φίλε τώρα. Track exhaust, η εξάτμιση του φορτηγού. Turbo. Effects και noise. Μιλάμε τώρα ίσα ίσα που ακούγονται αυτά. Αυτό εδώ το είχα απενεργοποιημένο εντελώς και το άνοιξα λίγο. Κοίτα τα μπάσα να χτυπάνε να γίνεται χαμός. Τα άλλα εντάξει χαλαρά. Άρα γιατί την έκανα εγώ τη βλακία π.χ. για να... να έβγαινε έτσι ο ήχος. Τι σκηνικά είναι εδώ. Τι Mercedes μου λες τώρα και ιστορίες. Κοίτα εδώ τι έχουν φτιάξει. Και τα πήρα στο κρανίο και λέω πάμε να πάρουμε το Renault. Να βάλουμε και το The Boss, να πούμε το σκηνάκι, να πάρουμε και την καρότσα με το κοτοπλάκι μας από τα Γιάννενα. Να το γυρίσουμε λέω τον προμό τους, γιατί δεν πρόκειται να το γυρίσουμε. Άλλη φορά σε αναβάθμιση που έκανε το παιχνίδι, δεν μου έχουν τύχει τόσα χαζά μαζεμένα. Δεν ξέρω γιατί ρε φίλε. Η 1.39, όχι δεν ήταν καλή έκδοση, πολύ καλή έκδοση. Και αυτά που θα έρθουν τώρα είναι πάρα πολύ καλά πράγματα. Αλλά τέτοιο σπάσιμο ρε φίλε δεν έχω βάλει φορά. Να φανταστώ
Εσείς που ασχολείστε με πολλά mods, θα σας την έχει βαρέσει, έτσι δεν είναι? Γιατί είπαμε, ακούμε συνέχεια προβλήματα για τους ήχους, αλλά λέω κάτσε ρε φίλε, έχω μια εβδομάδα να βρω άκρη με το Shadowplay. Άντε να δούμε το OBS πως δουλεύει, άντε να μάθαμε το OBS πως δουλεύει. Λύσαμε το ένα το πρόβλημα. Χαρούμενος κι εγώ, λέω θα βάλω το μερσεντικό τώρα που το κάνανε. Όπα, ελίτσες. Και μας βγήκε μούφα το μερσεντικό. Λέω στην αρχή με τα κολλήματα με τα FPS, λέω εντάξει ρε φίλε, φυσιολογικό είναι, στον προμότης είμαστε. Κάτσε και εσύ χαζά, λέω, έχεις ανοίξει όλα τα φώτα. Βράδυ είναι μέσα σε πόλη, τι θα κάνει το παιχνίδι. Μετά μόλις πατάω λίγο τον γκάζι να πούμε μέσα να ακούσω λίγο το ατούρμπο να γουστάρω, οπ, λέω τι έγινε ρε φίλε. Κάτι τρέχει, λέω. Αλλάζω αυτά τα μπιχλιμπίδια εκεί στους ήχους. Τίποτα. Λέω, άστο, λέω, θα το δοκιμάσουμε μετά. Όχι, το δεν το δοκιμάσαμε, το δοκιμάσαμε τον περσιντικό. Το κάναμε πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και πολύ καλά χιλιόμετρα, ωραία χιλιόμετρα. Ωραίες διαδρομές. Στο προμότσο. Μετά ξυνόμουν, ήθελα να πάρω και το σκάνια, το σειρώμενο. Που έχει το Clark πίσω, στην πίσω την πόρτα κρεμασμένο. Αλλά έφαγα ένα απόγευμα να φτιάξω το Mercedes. Ξεχάστηκα μετά. Έβαλα για ένα ουσκάκι. Φτιάξε εδώ, φτιάξε εκεί. Όχι, δεν μου αρέσει αυτό το λάστιχο. Όχι, δεν μου αρέσει αυτή η ζάντα, βάλει την άλλη. Φτάνει 10, 11, 11.30 ώρα το βράδυ. Λέω, τι κάνεις εδώ ρε. Κατηφοριές ωραίες εδώ. Κάτσε ρε φίλοι, ξεχαστήκαμε. 15 τόνους goat cheese έχουμε. Τι λέει ρε μεγάλε. Και βαρέθηκα μετά, λέω, πήγαινε πάρε το Renault για να σωθείς, λέω. Εν τω μεταξύ, για να φτιάξω το... Πού είμαστε εδώ, Ακιντσιλάρα. Για να φτιάξω το Mercedes, το είχα πουλήσει το Renault αυτό εδώ. Λέω να μην μας κάνει κανένα conflict, λέω κανένα αξεσουάρ στο παιχνίδι. Και μετά πούλησα πάλι, ξαναπούλησα πάλι το Mercedes, ξανακαθάρισα το προφίλ με τα remove accessories, τις εντολές και αυτά, και ξαναπήρα το Renault να το ξαναφτιάξω. Λέω φλαράκι, δεν πας καλά, λέω έχεις πρόβλημα. Γι' αυτό κάτσε να πάμε τον προμότσο τώρα έτσι. Με τερένα εδώ να γουστάρουμε, να δούμε τα μέρη, γιατί ξεχαστήκαμε εκεί στα φαράκια της Αμερικής, Κολοράντο. Και τώρα, ό,τι προλάβουμε παλιγάρια, ό,τι προλάβετε τώρα. Καναδάς, Ισπανία, Πορτογαλία, ό,τι προλάβετε, πάρετε ένα φορτηγό. Κοίτα ρε το αλάνι. Ρε στη Τζέζικα, πού τα βρίσκεις αυτά ρε τα του ζύρω σε τα πράγματα ρε. Κουτρίς. Αντάκια. Ωπω πω ρε φίλε, και τα φίνικες και εδώ, τι είναι αυτό ρε φίλε. Αλόα είναι αυτό, τι είναι αυτό ρε. Αντάκια discovered. Ωραία φίλε, η βλάστηση θα σπάει εδώ, ε. Κοίτα να δεις, φινεγάκια παντού. Ο λόγος που ήρθα μέσα Ανατολή είναι για να δούμε καμήλες, ε. Τα άλλα όλα, ξεχάστε τα. Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου. Άμα δεν δω τις καμήλες, θα φέρνω γύρω γύρω μέχρι να τις βρω. Και έτσι που λέτε η φάση. Έβγαλα και το Brutal Weather, μας είχε τρελάνε ρε φίλε, στην ομίχλη.
Και λέω, ψινόμουν λέω, να το βάλω εδώ στο γύρο τρακ. Λέω να το βάλω, να μην το βάλω, ρε φίλε. Να το βάλω, να μην το βάλω. Κοιτάζω εκεί στο. Στο φόρουμ στην SES το θέμα του, τα ίδια. Γκάλι την ομίχλη, ρε αδερφέ, του λέγανε όλοι. Λέω, άσε, δεν το βάζω. Λέω. Θα βάλουμε RGM. Να κάνουμε τα χιλιομετράκια μας εδώ στον πρόμο τους. Εν τω μεταξύ, η διαδρομή τώρα αυτή εδώ μέσα Ανατολική, η διαδρομή πάνω στην Αγγλία που βάλουν εκείνες τις πόλεις, τις δύο Σκωτία πάνω, μπορείς να βρεις δρομολόγια να τα κάνεις. Το Μπιάλο, πώς το λέγανε αυτό, ρε φίλε? Κοίτα, χάσαμε όλα τα χιλιόμετρα, ρε φίλε. Όλα τα χιλιόμετρα χάσαμε σε μέσα Ανατολή και Κύπρο, ρε φίλε. Μπιάλο Μπέλο, κάπως έτσι το λέγανε. Εδώ το Τσισινάου. Αυτό εδώ στην Ουκρανία. Εδώ μέσα ήταν το Μπιάλο. Κάπως το λέγανε έτσι αυτό. Αυτά εδώ δηλαδή. 1, 2, 3. Είναι δύσκολο τώρα να βρεις δρομολόγια εδώ να κάνεις έτσι κοντινά. Εδώ πρέπει να το κάνεις ένα και καλό. Αλλά θα περπατήσουμε από μέρη που έχουμε ήδη περπατήσει εδώ πέρα. Μπιάλ Σκομπιάλα, αυτό εδώ είναι. Εδώ αυτό. Μπιάλ Σκομπιάλα, αυτό εδώ στην Ουκρανία και το Τσισινάου. Να φύγεις δηλαδή από Τσισινάου να πας στην Ουκρανία και να το πάρεις και αυτό να το δεις. Αλλά εδώ πάνω τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Στην... Πες το, στη Μέση Ανατολή που περπατάμε τώρα. Εντάξει, είναι μια ευθεία, κατεβαίνεις κάτω, βλέπεις πολύ ωραία. Είναι όλες μαζεμένες εκεί. Και εδώ πάνω είπαμε θα πάμε. Και εδώ. Αυτά τα δυο που βάλανε. Και εδώ μπορείς να βρεις δρομολόγιο. Και εδώ λίγο δύσκολο, δεν βρήκα δρομολόγιο, γι' αυτό κατέβηκα κάτω Μέση Ανατολή. Εδώ μπορείς να την κάνεις όμως μια γύρα, ξέρεις, θα φύγεις από το Όμπαν π.χ. Θα περάσεις όλα αυτά και να ανέβεις πάνω. Τώρα εδώ στην άλλη την οθόνη βλέπω το OBS. Ο ήχος πάει καλά. Όπως και να βγει τώρα, τι να πω. Θα δούμε. Αλλά είναι πολύ καλό εργαλείο και το OBS. Είτε το θέλεις για να στριμάρεις, αν έχεις ίντερνετ γρήγορο και κάνεις stream. Εγώ το θέλω απλά για record. Και για record και για τη βιντεάκια που είδα. Είναι δυνατό εργαλείο. Αλλά τσιπάει λίγο η κάρτα, γιατί ρε φίλε δεν ξέρω. Τσιπάει. Τι τσιπάει, τώρα πάμε 95% full πάει. Αλλά γι' αυτό δεν την πήραμε, γι' αυτό την πήραμε. Να μας βγάζει από τις δύσκολες καταστάσεις. Σβήσιμο εντελώς το GeForce Experience με το Shadowplay, δεν υπάρχει στον υπολογιστή καθόλου και κατεβάσαμε τους drivers. Καθαρή εγκατάσταση στους drivers με το DDU και το Nvidia, το voice αυτό, το broadcast app που έχει το voice μέσα για να μην πιάνει τους ήχους του από τις πεταλιέρες, από τα τιμόνια και από αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν αρχίσει και εδώ να μας κάνει χαζά στο OBS. Άρα και μετά θα πάμε στα USB, τα δικά μας εδώ, γιατί είχα ψηλιαστεί κάτι εγώ τότε στην αρχή. Να αρχίσει να μας ταυτίνει καμία τιμονέρα, λέτε, και να μας κάνει τέτοια χαζά. Δεν πιστεύω, μια χαρά πάει η τιμονέρα. Checking your documents. Πού είμαστε εδώ, περνάμε στην ώρα. Λίγο promotes ρε φίλε να γουστάρουμε. Μας φάγαν τα φαράγγια. Μας φάγαν τα φαράγγια και οι ομίχλοι. Ο Kriegbaum έχει έναν ήχο για το Renault, το Range T. Δεν το αναβάθμισε γιατί είναι 39 ακόμη. Το πίβο που έβαλα
Ακουγόταν πολύ τα μπα αυτά. Να έκανα εγώ τη βλακεία για να άνοιξα αυτό τη ρύθμιση εδώ στο παιχνίδι, ρε φίλε. Για να παίζει ο ήχος από το παλικάρι καλά. Θα το ξαναδοκιμάσω πάλι. Αλλά αυτό δεν ήταν μπάστο, ρε φίλε. Αυτό ήταν, μιλάμε για. Μόλις έπιανε πάνω από 1500 στροφές. Μιλάμε για χαμό. Τι είναι αυτά εδώ. Κόκκινα περιπολικά έχουν εδώ. Everything is in order. Have a nice journey. Ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ. Λατάκια. Κάτσε να δούμε πού μπαίνουμε, γιατί ξέχασα. Τι είναι εδώ, checkpoint είναι, δεν είναι σύνορα. Α, έπρεπε να το ανοίξουμε πιο νωρίς. Λοιπόν, Τουρκία, μπήκαμε Συρία, φίλε. Συρία και η Τρίπολη, θα πάμε κάτω στο Λίβανο. Αφού παραδώσω. Άρα και θα δούμε μέρη στην Τουρκία, στη Συρία και στο Λίβανο. Και το RGM, φίλε, είναι ωραίο. Τι να κάνουμε αφού δεν έχουμε ένα τώρα λουξ. Τι έχουμε εδώ, πορτοκαλές. Πορτοκαλές πάνω στο λόφ. Εσείς άμα έχετε δοκιμάσει κανέναν ήχο εδώ για το Renault, για το Range T, της SS είναι αυτό, δεν είναι mod, ή για το μερσεντικό, το Actros που παίζαμε, τα link θα είναι όλα στην περιγραφή. Ρίστε κανένα μήνυμα, ρε παλικάρια. Ρίστε κανένα μήνυμα, γιατί πολύ σπάσιμο αυτή η 139. Το checkpoint τι είναι εδώ αυτά. Πού είμαστε, ρε φίλε, Συρία ή στα Ανώγια πάνω. Κοίτα λεπτομέρεια, ρε μεγάλη, κοίτα λεπτομέρεια. Τι τραβάει ο Κουσμάκης κάτω εκεί. Κόκκινα περιπολικά έχουν στη Συρία, ρε φίλε, θέλω να μας τρελάνουν αυτοί. Τι τραβάει ο κόσμος, ρε φίλε. Λατάκια. Το άλλο το κουφό πάλι. Ο Τζέζι, κάτσε στη σελίδα του που έχει στο ίντερνετ, έχει δικιά του σελίδα. Λατάκια Discovered. Πας εκεί και κατεβάζεις τα mod του, τα δικά του. Δεν τα έχει αναβαθμίσει στη σελίδα του. Και υπάρχουν τα mod παντού στο ίντερνετ αναβαθμισμένα για την 139. Τι άλλο να πούμε τώρα. Άλλο κουφό και αυτό της 39. Εδώ είπαμε να πάμε μια βόλτα στη λατάκια. Λατάκια, πολύ ωραία πάμε. 40 FPS, 45. Με τα φινικάκια τους εδώ. Κοίτα που είναι, κρυμμένοι πίσω από την πολυκατοικία. Α, και εδώ οι ίδιοι είναι, φίλοι. Απλά τα περιπολικά αλλάζουν. Σε εμάς είναι άσπρα μπλε. Εκεί είναι κόκκινα. Αλλά και εκεί πίσω από την πολυκατοικία κρύβεται για να σε δώσω κλίση. Εδώ είναι γραφείο έβρεσης εργασίας. Και εδώ τι έχουμε. Εμένα την προσωπία. Α, Ρενό. Τυχαίο. Μπράβο. Αυτό εδώ το φριζάρισμα που κάνει τώρα όταν πέφτουν τα FPS 45-50 εκεί μέσα. Το Shadow Play
στο record που έκανε. Το έκανε πολύ ομαλά record. Το OBS, δεν ξέρω αν ζορίζεται όταν κάνει αυτά τα σκαμπανεπάσματα. Φαίνεται πολύ μετά στο βιντεάκι ότι κολλάει δυνατά πολύ. Μπορεί να είναι πιο απαιτητικό γι' αυτό. Ταρτού, Αλέπο, όχρεφ. Στο Αλέπο έγινε... Μπράβο, να παραδώσουμε εμείς εδώ το τυράκι. Goat cheese, κατσική σωτηρία έχουμε πίσω ρε φίλε, 15 τόνους. Κοίτα να δεις πως ακούγεται. Κλείστε φώτα ρε μεγάλη, μέρα είναι. Βάλαμε στην οροφή πάλι αυτά του 50 Kenda, τα Angel's Eye, πως τα λένε αυτά. Και είναι πολύ ωραία. Και θα το ξεχάστηκα γιατί τα δοκίμαζα βράδυ. Απ' την άλλη κόψτε το τιμόνι ρε τζαμί. Ο Νιτσιάκος που λέτε μάγκες στη Μέση Ανατολή. Απ' έξω ακούγεται ωραία και το ρινό, ε. Μέσα μας τα χαλάει. Έτσι να το βάλουμε τώρα αυτό εδώ. Λοιπόν... σύντομη διαδρομή, αλλά πολύ όμορφη. Πολύ φοίνικας εδώ.